περάσει τις εξετάσεις στην ιατρική και στην νομική όμως, φαίνεται ότι δεν ξέρω πώς θα τα πάει στο θέμα του σαρκασμού. Εκπαιδεύεται. Λοιπόν, μια ακόμη εφαρμογή. Ναι, λοιπόν, οι ειδικοί λένε ότι για να αποκτήσει έτσι, η εντεχνητή νοημοσύνη, να πούμε ότι αποκτά νόηση έτσι, IQ ανθρώπινου, δεν είναι ότι πράγματα, όπως είπες, έχουν περάσει τα προγράμματα, το ChatGPT, ας το πούμε, τα προγράμματα του ChatGPT, τύπου ChatGPT, έχουν περάσει τις εξετάσεις της ιατρικής ή νομικής. Αλλά λένε οι ειδικοί ότι για να αποκτήσει, να πούμε ότι έτσι αποκτά νόηση IQ ανθρώπινο, πρέπει να αρχίσει να αντιλαμβάνεται το σαρκασμό, το χιούμορ και το σαρκαστικό χιούμορ, το σαρκασμό. Το οποίο στο επίπεδο το γραπτό, που τα προγράμματα αυτά καταλαμβάνονται με γραπτές εντολές, δεν είναι εύκολο. Δεν μπορεί να είναι πολύ απλό να καταλάβει σε γραπτό λόγο του σαρκασμό, γιατί χρειάζεται να. Το σαρκασμός έχει μέσα του έκφραση, έτσι, κινήσει του χεριού και διάφορα άλλα στοιχεία. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα, το οποίο οι δημιουργοί του λένε ότι μπορεί και αντιλαμβάνεται τον σαρκασμό. Και πώς έγινε αυτό, το εκπαιδεύσανε βάζοντάς το να βλέπει φιλαράκια, το French, τις δύο πιο δημοφιλείς σειρές κομικές των τελευταίων 20-25 ετών και το Big Bang Theory. Βλέπετε τις θεατές εικόνες στις οθόνες τους, οι οποίες είναι δύο σειρές που βασίζονταν στο σαρκασμό. Το 50-60% περίπου του σενάριου ήταν σαρκασμός. Οπότε το πρόγραμμα εκπαιδεύτηκε σε αυτές τις δύο σειρές, βλέπανε τα επεισόδια και λένε ότι μπορεί και να γνωρίζει πλέον το σαρκασμό. Έτσι, ενδιαφέρον και αυτό. Μένει να δούμε δηλαδή τώρα η τεχνητή νοημοσύνη να μας ειρωνεύεται κιόλας. Αν και θεωρώ ότι όλα αυτά... Ναι, ωραίο. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό έτσι. Είχα σκεφτεί ότι μπορεί να γράψει ίσως κάποιο σενάριο κωμικό, ας πούμε, που να έχει σαρκασμό, επιτυχημένο σαρκασμού. Αλλά ναι, πιθανώς τώρα έτσι όπως το είπες, ναι, σε λίγα χρόνια θα, επικοινωνώντας με τα προγράμματα που έχουν ανθρώπινη φωνή, έτσι, ξέρω, με το Siri, παράδειγμα, όσοι έχουν Apple ή τα άλλα προγράμματα, τα άλλα σε κινητά Android ή στο PC, νέα πράγματα θα μας ειρωνεύεται. Σωστό. Και όχι μόνο αυτό, δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές που θα έχει σε όλους τους τομείς τη ζωή μας μετά από λίγα χρόνια. Αν και κάποια πράγματα έχουν μπει ήδη για τα καλά. Το θέμα είναι ότι ο σαρκασμός δεν ξέρω κατά πόσο θα περάσει τις εξετάσεις με άριστα, γιατί και είναι ένα στοιχείο του ανθρώπινου χαρακτήρα, της ανθρώπινης υπόστασης. Ναι, επομένως, μένει να δούμε. Βλέπουμε ότι τρέχει με τέτοια ταχύτητα. Με ταχύτητα φωτός. Ναι, δηλαδή συζητάμε τώρα αυτή την ιστορία για τους τελευταίους 16 μήνες, 18 μήνες. Δηλαδή το ChatGPT που έκφερε την επανάσταση, το Big Bang, να το πούμε έτσι, στην τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάστηκε τον προπερασμένο, τον Νοέμβριο του 2022. Έτσι. Μιλάμε τώρα για 1,5 χρόνο, μέσα 1,5 χρόνο. Και, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Κάθε μέρα την εξέλιξη. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε στον επόμενο 1,5 χρόνο γιατί πράγματα συζητάμε.